και δεν έγινε ένα μέγα λάθος κοντά σε πολλά άλλα τα οποία έχουν γίνει ένθεν και εντεύθεν. Για τη μεταλλουργία χρυσού, επειδή εκεί εστιάζεται το θέμα, οι παλαιότερες μέθοδοι πράγματι χρησιμοποιούσαν κυάνιο για τον διαχωρισμό του χρυσού. Η νέα μέθοδος, αυτή τουλάχιστον που ισχυρίζεται η επιχείρηση ότι θα εφαρμόσει, είναι μια πυρομεταλλουργική μέθοδος. Μάλιστα. Η παλαιότερη ήταν μια χημική μέθοδος. Η πυρομεταλλουργική, όπως το λέει και η λέξη, είναι μια μέθοδος που στηρίζεται στο πυρ. Δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα σε αυτόκλειστο, όπου διαχωρίζονται τα μέταλλα τα οποία είναι μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο μετάλλευμα. Εδώ μία παρένθεση, ναι, γιατί με στεναχωρεί πάρα πολύ και εκεί επίσης είναι ένα πρόβλημα, ένα λάθος το οποίο έχει γίνει. Μιλούμε για μεταλλεία χρυσού. Δεν είναι μεταλλεία χρυσού. Είναι μεταλλεία, τουλάχιστον στην Μεγάλη Παναγία, δηλαδή στις Σκουριές, μεταλλεία χαλκού που έχει περιεκτικότητα σε χρυσό. Μάλιστα. Έτσι. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από εσάς. Βεβαίως. Μα είναι χαλκός το κυρίως μετάλλευμα και έχει περιεκτικότητα σε χρυσό. Τα λέμε λοιπόν μεταλλεία χρυσού, λάθος μεγάλο. Έτσι δημιουργήθηκε ο όρος χρυσοθύρες. Έτσι δημιουργήθηκαν όλες οι εντυπώσεις, ας πούμε, της Αμερικής, όταν πήγαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι, έτσι, και έγιναν οι χρυσοθύρες, οι οποίοι προσπάθησαν να πάρουν από τους καημένους, τους γηγενείς Ινδιάνους, τον χρυσό κτλ. Και δημιουργούνται κάποιες εντυπώσεις. Άρα... Γι' αυτό άλλο ένα λάθος που έγινε, ας πούμε, κατά καιρούς, και κανείς δεν το ανέτρεψε αυτό το λάθος. Με στεναχωρεί όταν λέμε μεταλλεία. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διεξήγηση που κάνατε. Όπως μεταλλεία μολύβδου τσίγκου είναι του Μαντέμ Λάκου και του Στρατονίου, έτσι και εδώ έχουμε μεταλλεία χαλκού με περιεκτικότητα χρυσού. Κρύβονται συμφέροντα πίσω από κάθε τοποθέτηση. Το λέω έτσι απλά. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, παρά μόνον σι είπας. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, διότι έχω κι εγώ διάφορες σκέψεις, αλλά όταν δεν έχω επιχειρήματα για να υπερασπιστώ κάτι, δεν μπορώ να το πω. Ο κύριος Στογιώργης πρότεινε τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Όρων εκπροσώπων των κατοίκων της Ιερισσού και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι αντιτίθενται στην επένδυση. Είπαμε και κάτι άλλο εμείς τότε, κύριε Σταθώρο, και το υπερασπίστηκα με σθένος αυτό το πράγμα, γιατί το πιστεύω. Είπα, δεν θα μπουν καθηγητές, να μην μπουν καθηγητές, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι. Να μπουν ή δυνατόν περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν, για να μπορούν να ελέγχουν οι ίδιοι, αλλά να είναι γνώστες του αντικειμένου που υπάρχουν στην περιοχή. Και θα πω και όνομα, έτσι, για να είμαι συγκεκριμένο. Για να έρθουμε λίγο εγώ στο θέμα. Τον πρώτο που θα επέλεγα να είναι σε αυτή την επιτροπή θα ήταν ο Τόλης ο Παπαγεωργίου. Έχω συνεργαστεί μαζί του. Πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα να δώσει σε αυτόν τον αγώνα και έπρεπε να επιλεγεί. Να μην τον άνθρωπο έπρεπε να τον έχουν να ελέγχει. Όπως μια ομάδα από ανθρώπους τέτοιους. Κάποια στιγμή πρότεινα εγώ στην εταιρεία, ενώ σου αντιδρά ο κόσμος όσον αφορά τον κρατήρα ο οποίος θα δημιουργηθεί στην Μεγάλη Παναγία, τότε ήταν ας πούμε 2 χιλιόμετρα διάμετρος, περιορίστηκε στα 700 μέτρα μετά από τη συζήτηση που είχαμε, είπα το εξής απλό. Ο κόσμος αντιδρά για το ότι θα καταστραφεί μια περιοχή ας πούμε δασική. Γιατί δεν αφήνεται την επιφανειακή εκμετάλλευση στο τέλος της εκμετάλλευσης. Ξέρω ότι η τεχνική λέει ότι πρέπει καταρχήν να κάνουμε την επιφανειακή και για έναν δεύτερο οικονομικό λόγο, διότι είναι πιο φτηνή και μπορεί με τα χρήματα τα οποία κερδίζονται από αυτήν πάρα πολύ εύκολα να επενδυθεί μια υπόγεια εκμετάλλευση. Όμως όταν έχουμε τέτοια αντίδραση, κάνουμε το υπόγειο, γίνεται αποδεκτό σιγά σιγά στα 30 χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου από τον κόσμο, από τον γηγενή πληθυσμό, και μετά στην εξόφληση λοιπόν του κοιτάσματος μπορούμε να κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Δεν έγινε αποδεκτό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που θα διέπει τη λειτουργία των μεταλλείων μπορεί να συμπεριλάβει όρους που θα θέσουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις της επένδυσης στο περιβάλλον και την υγεία τους. Έχω πει επανειλημμένως,
αντί για να αντιδράτε και στήρα και να λέτε να μην γίνει η εκμετάλλευση, ζητήστε να μπουν και ετοιμάζετε καινούργια κοινή υπουργική απόφαση για περιβαλλοντικούς όρους. Ζητήστε να μπουν περιβαλλοντικοί όροι που εσείς νομίζετε ότι πρέπει να τηρηθούν, με τον απαράβατο όρο ότι αν δεν τηρηθούν θα σταματάει και η εκμετάλλευση. Έτσι δεν έγινε αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να προτείνουν τέτοιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λέτε με απλά λόγια. Και Άνιο. Ναι. Λοιπόν, λέμε ότι θα χρησιμοποιηθεί και Άνιο, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση αν θα χρησιμοποιηθεί ή αν δεν θα χρησιμοποιηθεί. Λέω εγώ, να γίνει λοιπόν η επένδυση που λέτε χωρίς και Άνιο, αλλά αν δεν επιτύχει και ζητήσει η επιχείρηση να πάει πάλι στην παλιά μέθοδο, δεν θα γίνει, να σταματήσει, να είναι περιβαλλοντικός όρος αυτός. Πείτε ότι εγώ είμαι ένας κάτοικος της Μεγάλης Παναγίας, της Ιερισσού, και σας ρωτώ ευθέως, σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω, κινδυνεύει η υγεία μου, κινδυνεύει το παιδί μου από την εξόρυξη χρυσού, θα καταστραφεί η περιοχή μου. Τι θα μου λέγατε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εάν θεωρήσουμε ότι δεν θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, ασφαλώς η καταστροφή είναι μεγάλη. Αν τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι όπως έχουν, διότι είναι πάρα πολύ αυστηροί, αλλά λείπουν μερικοί, που όπως είπαμε ότι θα μπορούσαν να μπουν από τους ανησυχούντες κατοίκους, εάν ήταν και αυτοί, ας πούμε, οι περιβαλλοντικοί όροι, αν συμπεριλαμβανόταν μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση, εγώ θα έλεγα ότι ασφαλώς καμία δραστηριότητα δεν είναι χωρίς επίπτωση στο περιβάλλον. Ακόμη και ο τουρισμός έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα τουριστική, όταν χτίσεις ένα ξενοδοχείο κάπου κοντά στη θάλασσα, έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Όταν φτιάχνεις μια μαρίνα, έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Αλλά μπορεί να περιοριστούν οι κίνδυνοι τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους. Εσείς που τους έχετε μελετήσει. Ναι. Γιατί υπάρχει μελέτη. Τους έχω μελετήσει. Και έχω μελετήσει. Πολύ σωστά το λέτε. Και εξάλλου, εάν χρόνια και πρόεδρος μαζί και αυτούς που έχω προτείνει, δεν θα ανησυχούσα. Δεν θα ανησυχούσα. Έτσι. Και υπάρχουν λύσεις για όλα, ακόμα και για το νερό. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όμως, έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Όμως επισημαίνω πάντα, όπως και μια άλλη φορά που μας δόθηκε η ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε, κύριε Σταθόρο, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζει ο κόσμος όταν δημιουργείται μια τέτοια δραστηριότητα στην περιοχή του. Μάλιστα. Πρέπει πάντα να ανησυχεί. Αν δεν ανησυχεί, επειδή οι επιχειρήσεις έχουν το πιο εύκολο κέρδος σαν γνώμονά τους, θα κάνουν τα λιγότερα για το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ αντιφρονούντες να είναι στην Επιτροπή και να ελέγχουν. Μάλιστα. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα.